Δεν είναι θέμα αυτοκτονίας. Δεν είχαμε πρόβλημα ποτέ με την κόρη μου, μια χαρά είμαστε. Ούτε είχαμε καταλάβει κάτι, γιατί δεν είχαμε καταλάβει. Είμαι από τους ανθρώπους που θα μπορούσα να έχω επέμβει πιο γρήγορα και θα είχε καλύτερο, δεν θα είχαμε τα αποτελέσματα αυτά. Δυστυχώς ήταν τόσο ύπολο το χτύπημα, τόσο μεθοδευμένο και θα ήθελα πολύ ο κόσμος μετά το δικό μου συμβάν να τα ακούσει αυτά, να τα βάλει καλά στο μυαλό του, ότι υπάρχει ένα σύστημα το οποίο όσο έξυπνος και να είσαι, όσο και να είσαι, τα παιδιά σου να τα έχεις φυλάξει απ' όλα, έχουν τον τρόπο να εισχωρήσουν και να στο κάνουν το παιδί δικό τους. Μιλάγαμε πολύ εντατικά και καθημερινής βάσης και γι' αυτό επειδή δεν έγινε επί καθημερινή, σε καθημερινή βάση, είχαμε μία μέρα που δεν μας απάντησε το κορίτσι. Κινήσαμε τη διαδικασία να μπορέσουμε να την βρούμε με φίλους, με γειτόνους, με κάποια... Αλλά δυστυχώς δεν την προλάβαμε, γιατί το να την κάνουν τη δολοφονία κάποιοι επαγγελματίες που ήθελαν να το δείξουν ότι ήταν αυτοκτονία. Αλλά αυτό που μετράει αυτή τη στιγμή, να βγει η έρευνα πέρα σωστά και να γλιτώσει τα παιδάκια του κόσμου τα υπόλοιπα, τα οποία αυτή τη στιγμή από τις δικές μου έρευνες, και αν θέλετε κάτι και τις δικές σας, έχουν μπει και άλλα παιδιά σε αυτό το κόλπο, τα οποία δεν έχουν υποψιαστεί τι το περιμένει. Το μόνο που μπορούμε να πούμε, ευτυχώς μπορέσαμε και βρήκαμε την άκρη να ξετυλίξουμε το κουμπάρι, γιατί αν θα είχε πάει το πράγμα όπως ξεκίνησε από ιατροδικαστή με πολύ λίγα στοιχεία που ήταν για αυτοκτονία, με την αστυνομία το ίδιο, και θα είχε κάπου χωθεί η υπόθεση που κάποια στιγμή θα ψάχναμε και θα λέγαμε ότι ήταν μια αυτοκτονία. Πιστεύω αυτό να γίνει και σε πολλές άλλες περιπτώσεις και δεν έχουν βγει πολλά στο φως. Και ο κόσμος είναι στο σκοτάδι, βασιλεύει το κακό.